Ζούμε μια κατάσταση που είναι περίεργη, πρωτόγνωρη. Έχουμε την πανδημία, τα οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν, τα εθνικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Χτες ψηφίστηκε και ο καινούριος προϋπολογισμός. Πώς βλέπετε να τη βγάζουμε πέρα για το 2020 και τι μπορούμε να περιμένουμε το 2021? Το 2021 μπορούμε να περιμένουμε ο λαός μας που ζει τις συνέπειες αυτής της κρίσης και την εγκληματική διαχείριση της κυβέρνησης της πανδημίας. Είμαστε πλέον η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εθνισιμότητα. Τον κόσμο ο οποίος αντιμετωπίζει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, την οποία επιτάχυνε ο κορονοϊός, και φυσικά τις προκλήσεις σε σχέση με τις στρατηγικές στοχεύσεις που έχει και η σημερινή και η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση, να ακουμπάει δηλαδή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, δίνοντας νέα δισεκατομμύρια για ανατοϊκές δαπάνες, για να πάρουμε καινούργια εύσημα από τον κύριο Στόλτεμπεργκ και από τους Αμερικάνους και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήσατε προηγουμένως με τον κύριο Μάζη για το εμπάρκο, για τις ποινές μάλλον, τις οποίες ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να σημειώσουμε, αυτές δεν γίνονται γιατί παραβιάζεται από την Τουρκία ο ελληνικός εναέριος χώρος. Όχι, βέβαια. Είπα, δεν αναγνωρίζουν τα δικαιώματα που έχουμε στον εναέριο χώρο. Δεν γίνονται γιατί παραβιάζεται η φαλοκρηπίδα της Ελλάδας και της Κύπρου από την παρουσία των τουρκικών γεωτρυπάνων. Γίνεται στον ανταγωνισμό που υπάρχει ανάμεσα η παρουσία σε σχέση με την Τουρκία και το ρόλο της και χωρίς να αμφισβητείται από τους Αμερικανούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ο στρατηγικός ρόλος που έχει η Τουρκία. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο μιλάμε για χάδια και μιλάμε κυριολεκτικά για ενθάρρυνση αυτής της πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να κάνουμε γρήγορους γυρούς. Για να καταλήξω, η απάντηση είναι με νέες δυνάμεις στη νέα χρονιά να σταθούμε στα πόδια μας. Κάτω από τις μάσκες υπάρχει φωνή. Αυτοί θα τη διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι και η καταστολή την οποία επιχειρεί η κυβέρνηση δεν θα βρει το στόχο της, δεν θα πετύχει. Κύριε... Κοιτάξτε, τώρα μπορούμε να λέμε πολλά, αλλά χθες έγινε η συζήτηση και ολοκληρώθηκε ο προϋπολογισμός και ψηφίστηκε, στον οποίο περιλαμβάνονται κάποια δις περισσότερα σε φόρους, τους οποίους θα τους πληρώσουν οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και οι μικροεπαγγελματίες. Μόλις 3,4 δις στα 48 δις φορολογίας θα προέλθει από κάθε είδους επιχειρηματίες και νομικά πρόσωπα. Το ποιος πληρώνει δηλαδή το λογαριασμό είναι συγκεκριμένο. Μόλις χτες αποφασίστηκαν σχεδόν 600 εκατομμύρια λιγότερα για την υγεία, για ένα σύστημα υγείας το οποίο έχει γονατίσει από ελλείψεις και κενά και των σημερινών και των προηγούμενων, και κυριολεκτικά έχουν μετατρέψει τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία μιας νόσου, και το επόμενο διάστημα θα αντιμετωπίσουμε τραγικές συνέπειες συνολικά στον χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και η απάντηση από την κυβέρνηση είναι η αιμονή, κυριολεκτικά μιλάμε για αιμονή, να στηρίζει τους ιδιώτες επιχειρηματίες στην υγεία, γιατί δεν προχώρησε σε επιτάξεις, γιατί δεν προχώρησε μαζικά τεστ. Τα τεστ είναι χαρακτηριστικό στην προσπάθεια να εντοπίσεις και να πάρεις μέτρα. Στις 47 χώρες είμαστε στη θέση 37 σε σχέση με τα γεγονότα και τα δεδομένα. Αυτά όλα δεν αλλάζουν με την προσπάθεια που γίνεται να τα επενδύσουν όλα στο εμβόλιο. Το εμβόλιο θα έρθει όταν θα έρθει. Το εμβόλιο, λέω, θα έρθει όταν θα έρθει. Φυσικά θα έρθει μόνο από συγκεκριμένες παραγγελίες. Κύριε Σοφιανέ, και από όλα τα μια τελεία για να τοποθετηθεί και ο κύριος Κούλογλου. Κύριε Σοφιανέ, κύριε Κούλογλου. Στην τελεία που πρέπει να βάλουμε σεβόμενοι το χρόνο, το λίγο που μας δώσατε σε όλους. Στην τελεία λοιπόν αυτή θα έλεγα ότι μπορούμε τη νέα χρονιά με καλύτερους όρους να σταθούμε απέναντι σε αυτή την ανάλογη την πολιτική. Σας...